Τι είπατε, έχει την κάνει κανένα καρικά. Δεν το ξέρω. Τι γίνεται, παιδιά, σε αυτό το χωριό θα φέρετε τίποτα καρικά, αν σου πει ότι κάτι καρικίζει. Μαμάρι, δεν είναι οργανώμα την καρά. Τι είναι καρικά, Ζαρή. Δίνω κάτι πλάσματα, αμέρα. Τα οποία ζουν όλο τον χρόνο κάτω από τη γη. Λοιπόν, κάτω από τη γη υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο τεράστιο δέντρο, το οποίο στηρίζει ουσιαστικά τη γη. Και οι καρκάτζαροι προσπαθούν όλο τον χρόνο με πριόνια και τσακουριά να κόψουν το δέντρο που κρατάει τη γη. Για να μαζέψουν. Λοιπόν, και πάνω που είναι έτοιμο να πέσει το δέντρο, έρχονται τα Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα οι καρκάτζαροι ανεβαίνουν πάνω στο χώρο στον κόσμο και κάνουν όλες τις χαρταγιές. Μην τρομάσεις, δεν τους βλέπουμε. Στα κρυφά, πάνε στα ζαχαροπλαστεία, βουτάνε τα χέρια τους μέσα στους ντομάτες, κουραβιέδες, πάνε στα ποτέτσια, παίρνουν τις κότες τις, και τις μπερδεύουν με τις χήνες, αλλάζουν τη θέση στα ζώα, κάνουν όλες τις χαρταγιές που έχουν φανταστεί. Λοιπόν, οι καλκάτζαροι μένουν μαζί μας, χωρίς να τους βλέπουμε, 12 μέρες. Φεύγουμε δηλαδή από τον κόσμο μας τα φώτα. Όταν ο παπάς πηγαίνει, αγιάζει τα νερά και μετά με την πρεφορά και την αγιά σκούρα, αρχίζει να ψεκάζει. Τότε καρκάζει από την πίνη και πρέπει να πάει κάτω. Ψεκάζει. Τώρα είναι την ίδια. Λοιπόν, αλλά όταν φτάνουμε κάτω, τι βλέπουμε, ότι το δέντρο της γης έχει θρέψει κατά καλά και είναι πάνω ολόκληρος ο κορμός. Και άντε ξανά από την αρχή να κόβουμε με πιόνια και έτσι κόβουμε για να ρίξουμε το δέντρο. Και αυτό συνεχίζεται αιώνες τώρα, ε. Έχεις τίποτε καλή κάτσα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρόσφυγε και πεις το δέντρο. Τώρα, θα πούμε λοιπόν ένα παραμύθι με καρκάτσα. Σύρε μέχρι το μήλο να φέρεις αλεύρι για το σπίτι.
Έτσι λοιπόν και τι κάνω χωρίς αντίρρηση. Είπε, θα πάω εγώ και φορτώσαμε δύο σακιάμιση τάρι στο καγκουράκι της. Και ξεκίνησε το δρόμο για το Μήλο. Ο Μήλος ήταν πάρα πολύ μακριά. Και η Ιδάνο έπρεπε να ταξιδέψει αρκετά. Πέρασε μέσα από βάσους, πέρασε από αιματιές και ποτάμια. Κόσμος πουλής περίμενε κι αυτός να λες τα κινήματά του. Τι να κάνει πάνω, πήγε στην ουρά και περίμενε τα αρτερικά πόδια θα έρθει η σειρά της. Οι ώρες περνούσαν, περνούσαν και τελικά ήρθε η ώρα της κάτωσης. Τελευταία της. Κατεβάσαν τα ζακάλια της χάρη του Μηλωνά και τα ρίξανε στο καρύπι του Μήλου και άρχισαν να λένε. Ο Μηλωνάς, κουρασμένος από όλη τη μέρα και από τη δουλειά που είχε ρίξει, πήγε σε ένα δωματιάκι και ξάπλωσε να ξεκουστάσει. Η Κάλλο ακούμπησε σε μία γωνία ανάμεσα σε κάτι σακιά και περίμενε να δει κάτι. Το ρολόι του τύπου χτύπησε μεσάνυχτα. Κάνουν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη μέρα εξαφανίζονται.
Και έτσι λοιπόν έγινε. Οι καλλικάζαροι φύγανε από τα λαμπάδια. Και έτσι επίτουσε η κάλμα. Εκείνη την ώρα ξύπνησε και ο Μιλωνάς. Το αλεύρι είχε αρχίσει. Το πήραν και το φορτώσαν στο γαϊδουράκι και ξεκίνησαν το δρόμο της επιστροφής. Η κάλμα από το γαϊδουράκι. Η μητέρα της τώρα στο σπίτι είχε ατσυχήσει πάρα πολύ. Την περίμενε ότι θα γυρνούσε το βράδυ αργά. Αλλά η κάλμα όπως είδαμε χρειάστηκε να διατηρήσει στο μήνυμα. Έτσι λοιπόν βγήκε να την ψάξει. Και μόλις την είδε να πλησιάζει στο σπίτι, η χαρά της ήταν τεράστια. Απέριστα. Έτρεξε, την αγκάλιασε, την φίλησε, αλλά είδε ότι στο γαϊδουράκι, εκτός από αλεύρι, είχε πάρα πολλά δώρα. Τάξε. Καλά κόρη, πού τα βρήκε όλα αυτά τα δώρα, τη ρώτησε. Και η Γάλλη εξήγησε ότι τα βρήκε από του καρικάτζαρου, που τη τα φέρανε το βράδυ. Η Μάρκο τώρα που τ' άκουσε, έσκασε από τη ζήλια της. Κι εγώ θέλω, λέει, από μέσα της τέτοια δώρα. Αλλά πώς θα πάω στο Μήλο, τώρα που έχω μαλεύρε για πάρα πολύ καιρό. Και επειδή ήταν πάρα πολύ πονηρή, τι έκανε. Όταν έλειπαν όλοι, η Κάλουγα πήγαινε στην κουζίνα, άνοιγε το ντουλαπάκι, έβγαζε το κασελάκι από το αλεύρι, γέμισε τις κούφτες της με αλεύρι και το πετούσε πότε στον αγέρα της το βράδυ και πότε στο ποτάμι της το αίμα. Μέχρι που το αλεύρι τελείωσε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πηγαίνει λοιπόν η μαμά γιατί ήθελε να κάνει βασιλό. Ανοίγει λοιπόν το ντουλαπάκι της, βγάζει το κασελάκι με το αλεύρι και πήγε. Πάλι σώθηκε το αλεύρι, είναι δυνατόν. Κορίτσια, κορίτσια. Το αλεύρι πάλι σώθηκε. Καλό, άντε πάλι κορίτσι μου, συνενέβη το Μήλο. Το τσουφάκι. Όχι, θα πάω εγώ, η Μάρκο. Είπε η Μάρκο, η οποία είχε σχέδιο, και όμως φορτώσανε δύο σακιά με σιτάρι και πάνω στο κουράκι και τώρα η Μάρκο ξεκίνησε τον δρόμο για το Μήλο. Δεν διαφορετάνε. Ήθελε να φτάσει αργά, ώστε να χρειαστεί να περάσει το βράδυ στον ήλιο. Και να συναντήσει τους καλικάτζαρους. Και να πάει και αυτής, ότι τώρα είχε πάρει η Κάλλο και ακόμα περισσότερο. Και ακόμα περισσότερο. Αργά το απόγευμα έφτασε στον ήλιο. Ουρά και πάλι περίμενε. Πήγε λοιπόν και Μάρκο, στήθηκε τελευταία και περίμενε τα τελικά αυτή η σειρά. Και αργά, αργά το βράδυ, η σειρά της ήρθε. Αδειάσανε το σιτάρι στο καρύδι του Μήλου με τον Μιλωνά και άρχισε να αλεύει το σιτάρι. Ο Μιλωνάς έφυγε πίσω στο δωματιάκι και εξάπλωσε. Η Μάρκο περίμενε μόνη της στο κεντρικό δωμάτιο του Μήλου. Το ρολόι χτύπησε και πάλι μεσάνυχτα. Άνοιξε η πόρτα και η ίδια αγγέλη των άγριων καλκάτσαρων εμφανίστηκε και κινούνταν απειλητικά προς τη Μάρκο φωνάζοντας «Θα σε κάνω, θα σε κάνω». Η Μάρκο αυτό δεν το είχε καταλάβει και τρομοκρατήθηκε και άρχισε τόσο καλκάτσαροι με τα νύχια της να συγκρέμουν τα χέρια, το πρόσωπο και το σώμα. Η Μάρκο έβαλε τις φωνές. Οι καλκάτζαροι με το που είδαν τον Μιλωνά το φάλαν στα πόδια. Και έτσι γλίτωσε η Μάρκο. Το πρωί φορτώσανε το γαϊδουράκι με τα σακιά του αλεύρι. Και η Μάρκο πήρε το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι. Στεναχωρημένη, κομμένη. Όταν έφτασε, η Κάλλο την λυπήθηκε και της έδωσε τα μισά από τα δώρα που είχε μαζέψει η ίδια τους καλκάτζαρους. Και λέγεται ότι από εκείνη τη μέρα η μάνα της σταμάτησε να είναι καρδιά. Αγαπούσε πάλι πάρα πολύ την αδελφή της
και άρχισε να βοηθάει στις δουλειές του.